Πάμε τώρα να δούμε το πρόγραμμα του Οργανισμού Φεστιβάλ Ολύμπου. Θα ανακοινωθεί επισήμως το Σάββατο στις 12 ώρα το μεσημέρι σε συνέντευξη τύπου που θα πραγματοποιηθεί στην Κατερίνη. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Οργανισμού Φεστιβάλ Ολύμπου, τον κύριο Γρηγόρη Παπαχρήστο. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Δεν θα σας ζητήσουμε μεγάλες αποκαλύψεις, αλλά θα σας ζητήσουμε να μας δώσετε μια εικόνα για το τι περίγραμμα θα δούμε φέτος. Και αν δεν κάνω λάθος, η πρεμιέρα είναι στις 4 Ιουλίου. Ναι. Και θα έλεγα ότι κόντρα σε όσα αυτά συμβαίνουν στη χώρα, εμείς επιμένουμε και θα επιμένουμε να κρατήσουμε ψηλά και την αισιοδοξία μας, αλλά και την προσπάθειά μας για αυτός ο λαός, αυτός ο κόσμος αυτού του τόπου πρέπει, πέρα από τα γνωστά και τα οικονομικά ζητήματα, πρέπει να έχει άλλους διεξόδους για να του δίνουν και δύναμη να αντιμετωπίσει τα πολύ δύσκολα. Έτσι ξεκινάμε, μάλλον το Σαββατό, παρουσιάζουμε σε πρώτη επίσημη παρουσίαση το πρόγραμμα του 44ου Φεστιβάλ Ολυμπού στο Δημαρχείο της πόλης μας, στην Κατερίνη. Πιστεύω ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο απαντά σε όλες τις απαιτήσεις των πολυάριθμων φίλων του Φεστιβάλ Ολύμπου, των μισθών φίλων που χρόνια το στηρίζουν τώρα, και από πλευράς ποιότητας αλλά και από πλούτο εκδηλώσεων. Έτσι το Σάββατο θα γίνει αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος και βέβαια θα έχουμε επίσης τη χαρά να παρουσιάσουμε και τις εκδηλώσεις που θα συμβούν στη συνεργασία που έχουμε με μια χώρα, αυτή τη φορά από τη Βόρεια Αφρική, το Μαρόκο, όπου είναι και η τιμόμενη χώρα, συνεχίζοντας αυτό το θεσμό της τιμόμενης χώρας για πέμπτη συνεχή χρονιά. Και νομίζω ότι το καλοκαίρι θα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον και για τους πιερείς αλλά και για τους επισκέπτες του τόπου μας. Τώρα κύριε Παπαχρήστο, εγώ θα ζητήσω κάποιες αποκαλύψεις. Για παράδειγμα, ποια παράσταση είναι αυτή που ξεχωρίζετε ή αν μπορείτε να μας πείτε κάποια ονόματα από καλλιτέχνες οι οποίοι θα βρεθούν. Ναι, θα μπορούσα να πω κάποια. Έτσι και λέω, είναι τόσο πολλά που και να πω κάποια από αυτά αύριο, μεθαύριο βέβαια θα έλεγα η επίσημη παρουσίαση, έχει τόσα άλλα πράγματα να παρουσιάσει. Θα έλεγα ότι πάντα με κοσμή το Φεστιβάλ Ολύμπου, το Εθνικό Θέατρο, το Κρατικό Θέατρο, με πολύ σπουδαίες και παιδικές παραστάσεις, οι εκκλησιάζουσες φέτος με το Εθνικό Θέατρο, με σκηνοθεσία του Γιάννη Μπέζου. Επίσης με το Κρατικό Θέατρο θα έχουμε δύο παραστάσεις και μάλιστα μια μοναδική παράσταση, την Απολογία του Σωκράτη, η οποία θα ανεβεί στην Αρχαΐουσα, αλλά με υπότιτλους στην ελληνική, στην δημοτική ελληνική. Και η παράσταση θα δοθεί 7,5 ώρα, έτσι ακριβώς όπως γράφτηκε και όπως παρουσιάστηκε και στην αρχαιότητα. Γιατί πάντα λέγεται ότι αυτή γράφτηκε με τη Δύση του Ηλίου και πρέπει να παίζεται με τη Δύση του Ηλίου. Από μουσικές θα πω μια μεγάλη συναυλία, η οποία είναι, συνευρίσκονται τρεις μεγάλοι καλλιτέχνες, ο Γιώργος Δαλάρας, η Βιτάλη και η Γλυκερία, σε μια μοναδική, θα έλεγα, συναυλία στο Αρχαίο Θέατρο του Δίου. Και βέβαια και μια σειρά από καμιά δεκαριά άλλες συναυλίες που γεμίζουν το πλούσιο πρόγραμμα, όπως είπε, το Φεστιβάλ Ολύμπου. Βέβαια, εκείνο που θέλω να πω ότι οι θεατρικές παραστάσεις έχουν γίνει με επιλογή με πολύ αυστηρά κριτήρια και πιστεύω ότι ό,τι καλύτερο έχει να παρουσιάσει το θέατρο στη χώρα μας αυτό το καλοκαίρι. Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε θερμά. Και αναμένουμε το Σάββατο το Σάββατο τα υπόλοιπα. Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστώ.